Το Καλογεροπούλιο Ίδρυμα έχει ετοιμάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα για την περίοδο των εορτών για να ζήσουμε μαζί τη μαγεία των Χριστουγέννων. Οι εκδηλώσει θα διαρκέσουν σχεδόν δύο εβδομάδε. Ξεκινάμε στι 17 Δεκεμβρίου το Σάββατο και θα κορυφωθούν οι εκδηλώσει την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου του 2016. Για πρώτη φορά, παρά το βραχύβιο τη λειτουργία των τμήματων και του ΟΔΙΟ αλλά και του θεατρικού εργαστηρίου, του τμήματο ζωγραφική και των παραδοσιακών χωρών, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι θα έχουμε παρουσιάσει και παραστάσει από τα τμήματα και στη συνεργασία των τμήματων. Κάτι το οποίο ήταν βασική μα επιδίωξη εξ αρχή, ξεκινώντα τη λειτουργία του Καλογεροπούλου Ιδρύματο ω πρότυπο πολιτιστικό κέντρο από την αρχή του Σεπτεμβρίου. Ε, έχουμε παρουσίαση του θεατρικού εργαστηρίου. Είναι και η αναρκτήρια εκδήλωσή μα το Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου. Έχουμε το τμήμα των Παραδοσιακών Χωρών, το οποίο την 5η-22 Δεκεμβρίου θα κάνει και αυτό την παρουσίασή του με κάλαντα παραδοσιακά και χορούς στο πνεύμα των ημερών. Η χριστουγεννιάτικη συναυλία του ΟΔΙΟΥ στι 23 ημέρα Παρασκευή στι 8 το βράδυ, που θα γίνει μια παρουσίαση όλων των ε, τμήματων του. Ε, όλα τα όργανα ουσιαστικά ε, θα παρουσιάσουν τη δουλειά του. Ε, με κομμάτια κυρίως χριστουγεννιάτικα αλλά και κλασικά. Ε, την Τετάρτη, την τελευταία, μέσα, στο, μέσα στην επόμενη εβδομάδα έχουμε την, ε, το Open Day του Τμήματος Φωνητικής με τη Μαντό. Θα έχουμε χριστουγεννιάτικα τραγούδια ε, και τραγούδια στο Πνεύμα των ημερών. Τώρα, Πέρα από αυτέ τι παραστάσει, τι οποίε διοργανώνουμε με βάση τα τμήματά μα, έχουμε την τύχη να φιλοξενούμε κάποιε πάρα πολύ καλέ παιδικέ παραστάσει. Η πρώτη, την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου, από όλα μα Νεφέλη Ταξιδεύουν στην Ευρώπη, τα Χριστούγεννα στην Ευρώπη. Είναι μια παράσταση η οποία τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν κάλαντα και σκοπού χριστουγεννιάτικους, σε διάφορα στυλ σύμφωνα με τι χώρε στι οποίε επισκέπτονται οι δύο πρωταγωνιστέ τη παράσταση. Ε, παράλληλα, θα γίνει και η παρουσίαση του βιβλίου, ένα πολύ αξιόλογο βιβλίο, μια πολύ ωραία προσπάθεια, την οποία στηρίζει το Καλογεροπούλιο Ίδρυμα. Άλλη μια ακόμα παράσταση παιδική, τα Χριστουγεννιάτικα Παιχνιδομαγέματα, θα πραγματοποιηθεί στι 29 Δεκεμβρίου. Είναι και αυτή μια πάρα πολύ αξιόλογη δουλειά, η οποία στην Αθήνα τα τελευταία δύο χρόνια παρουσιάζεται ε, και ευελπιστούμε κι εμεί ότι θα έχει την ανάλογη επιτυχία και στην Κόρινθο. Ε, στο μουσικό τώρα μέρο. Έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση και πάρα πολύ αξιόλογη από ένα κουιντέτο χάλκινο πνευστών με το οποίο θα συμπράξει σοπράνο και καθηγήτρια του τμήματος κλασικού τραγουδιού του Οδείου Βάσκια Ζαχαροπούλου. Η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί στις 27 Δεκεμβρίου στις 7 η ώρα. Ε, γενικά, σας, πέρα από όλε αυτέ τι εκδηλώσει, έχουμε και κάποιε αφηγήσει παραμυθιών για του μικρού μα φίλου. Οι αφηγήσει θα γίνουν σε τρει ημερομηνίε, 22, 27 και 29 Δεκεμβρίου. Ε, μπορείτε για περισσότερε πληροφορίε να απευθύνεστε καθημερινά στη γραμματεία μα από τι 4 ω τι 9 και στο τηλέφωνο 2741-022-385, ώστε να πάρετε περαιτέρω πληροφορίε. Ε, οι δύο παραστάσει ε, από αυτέ έχουν εισιτήριο. Η προπόληση επίση γίνεται, ε, σας σα ενημερώνω, από το Καλογεροπούλιο Ίδρυμα. Τέλος, η τελευταία μας εκδήλωση στις 30 Δεκεμβρίου είναι η παράσταση «Ρωμένες στον Καβά» της Σοφίας Καψούρου, η οποία παρουσιάζεται στο Θέατρο Βόλτ στην Αθήνα και το Ίδρυμα την φιλοξενεί την τελευταία ουσιαστικά εβδομάδα του χρόνου. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά και σας περιμένουμε στις εκδηλώσεις μας.